Ναι, είναι εδώ, είναι στο στούντιο, είναι στην παρέα μας. Η Ηρακλής Μιχαηλίδης, Έλληνας ηθοποιός. Έτσι, αν σε γκουγκλάρουμε στο διαδίκτυο, λέει Έλληνας ηθοποιός. Μόνο αυτό. Αυτό τι άλλο. Έλα πιο κοντά. Αρχίσαμε. Σου βάζουμε. Προβοκάτορες μπήκανε στο στούντιο. Τι άλλο μπορεί να είναι. Εντάξει. Τουλάχιστον ισχυρίζομαι ότι είμαι ηθοποιός. Έλληνας, τουλάχιστον τυπικά είμαι σίγουρα. Αυτό είναι ελεγμένο. Το ηθοποιός, εντάξει, είναι κάτι που είναι αυθαίρετο. Ξέρεις, αποφασίζει ότι είσαι ηθοποιός. Δεν φτάνουν ούτε οι σπουδές, ούτε τα πτυχία, ούτε αυτά. Εντάξει, άμα παίξει μία-δύο φορές, όλοι είμαστε πλέον κατοχυρώνες επαγγελματικά. Ό,τι δηλώσει είσαι. Πάντα στην Ελλάδα κυρίως. Στην Ελλάδα κυρίως. Εγώ είμαι και λίγο πολυτεχνίτης, γιατί γύρω από αυτή τη δουλειά κάνω το σκηνοθέτη, κάνω τον παραγωγό, κάνω τον κειμενογράφο. Οπότε εντάξει. Αυτό όσο αναφέρεις ρόλους και χαρακτήρες, μετράω και τα χρέη σου. Ναι. Σκηνοθέτης, ναι. Παραγωγός, αυτό είναι. Μάλλον χρέη είναι αυτά. Αυτά είναι όλα χρέη και τα οποία κατά καιρούς. Ποιος σε καλεί τώρα, πες μου, ποιος σε καλεί. Δεν καλεί κανείς. Κλείνω ένα τηλέφωνο το οποίο ενδεχομένως να μας κάνει παρεμβολές. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν ήταν το δικό μου, το δικό μου ήταν. Έχει κλείσει, άρα είναι από το δικό σου. Κάποιο άλλο εδώ, κυρίες μου εδώ, είμαστε και κόσμος εδώ, έχουμε τον κύριο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, θέλω να σου το πω, το είπα και εκτός αέρα, θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Πριν από λίγες ημέρες, η θέση που κάθεσε ήταν ο Σαρόβας, ο Δημήτρης Σαρόβας. Συγκλονιστική περίπτωση. Απίστευτος τύπος. Εγώ χάρηκα πολύ που το γνώρισα και από κοντά και είχαμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Γιατί ξέρεις. Εγώ χάρηκα, αλλά άμα το ζήσει 20 χρόνια που τον έχω υιοθετήσει εγώ το Σταρόβα, ξέρεις, δεν έχω τραβήξει. Ωραίος είναι για πάρα, είναι σαν τα παιδιά ο Σταρόβας. Που λέει, κάνει 2-3 παιδιά, είναι ευτυχία, είναι χαρά. Ναι, αλλά πώς θα μεγαλώνει. Έτσι, έτσι. Διέκρινα στην. Η μία ώρα σχεδόν κουβέντα μας, διέκρινα και ένα στρες, έτσι, άγχος που δεν ήθελα να το δείξω στον αέρα του. Τι συμβαίνει κάτι, του Δημήτρη μου λέει, έχω στενοχωρηθεί. Ένα φίλο μου λέει, έχει μια δοκιμασία με την υγεία του. Δεν μου έλεγε, γιατί αν θες μου λες, λέω εντάξει, δεν θέλω να παίξω. Εγώ εκτός αέρα. Μου λέει, ο Ηρακλής μου λέει, έχει ένα θέμα με την υγεία του και εντάξει, μου λέει, ήταν και ζεστή η ιστορία με το Σάκη και ξέρεις, όλο αυτό έρχεται. Και μετά από μέρες έμαθα ότι είχες περιπέτεια με την υγεία σου. Εγώ δεν ασχολήθηκα παραπέρα, είπα να σε ενοχλήσω. Τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα και αυτά. Οι φίλοι που, αυτοί που σου αγαπάνε, στενοχωρούνται, εντάξει. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο επικίνδυνα όσο γραφόταν και όσο είπαν δηλαδή κυρίως στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πείσω και τη μαμά μου. Μιλούσα με τη μαμά μου, έλεγα μαμά είμαι καλά και μου λέει μα η τηλεόραση είπε ότι δεν είσαι καλά. Τι λέω αφού μιλάμε. Είμαι καλά. Δεν ήταν επικίνδυνο για την υγεία μου. Απλώς με τη γνωστή υπερβολή ανησύχησαν τους φίλους μου. Εύκολα να γραφτεί κάτι και μάλιστα κάτι βαρύ να γραφτεί. Ένα βαρύ γιατί το βαρύ είναι η είδηση. Το λαφρύ δεν είναι. Δηλαδή, αν πει ότι έχει μια γρήπη κάποιο, δεν είναι καμιά είδηση. Ούτε θα στεναχωρηθεί κανεί, ούτε και αξίζει να το αναφέρει. Αν πει χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή, δίνει μάχη για τη ζωή του άλλου, εντάξει. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί για έναν ηθοποιό είναι είδηση αυτό. Δηλαδή, αν το πάθει ο πρωθυπουργό, είναι είδηση. Παιδί μου, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπο παθαίνει μια κάτι με την υγεία του, χιλιάδε είναι στα νοσοκομεία. Δεν είναι σημαντικό. Αφορά μόνο του οικείου του, δηλαδή του ανθρώπου που έχει σχέση και τον αγαπούν. Θα σου το πω γιατί. Γιατί με την έκρηξη των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πια η ζωή μετριέται σε κλικ. Ναι. Παράδειγμα, χαροπαλεύει ο Ηρακλής Μιχαηλίδης. Χτύπα ξύλο όμως έτσι. Ναι, χτυπάμε ξύλο, δεν το συζητάμε. Στο λέω γιατί με έχουν πεθάνει. Ναι. Πέθανε ο Χαρτάτος. Και μάλιστα για τον ύμιστο Χαρτάτο, το Ηλιαμέ, που ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, που εγώ ούτε ίχνος δεν είμαι από τη ζωή του. Και για να πουλήσει αυτό, βάλανε πέθανε ο Χαρτάτος. Γιατί ήταν η περίοδος που ήμουν εγώ στη τηλεόραση. Είχα μόλις σταματήσει τη τηλεόραση. Και μάλιστα είχαν βάλει και φωτογραφία μου κάποιοι. Είχαν περάσει, δηλαδή, είχαν περάσει το ρουβίκονα της ανοησίας και το αδίστακτο. Το είχαν περάσει χαλαρά. Για να κερδίσουν κλικ. Γιατί το κλικ είναι επισκεψιμότητα και μπορούσε αύριο ως ιδιοκτήτης του site να πεις: Κοιτάξτε, να την κυρία μου, εγώ έχω 5.000 την ημέρα επισκέπτες. Δεν έχω 3 ή έχω 60.000 την ημέρα ή 800.000 την ημέρα επισκέπτες. Ξέρεις πόσα κλικ ανεβαίνουν να χαροπαλεύει ένας διάσημος, ένας δημοφιλής, ένα πρόσωπο που αγαπά ή και μισή ο κόσμος, αρκεί να αναφέρει το όνομά του. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και λίγο τα μυαλά μας στο κεφάλι μας. Δηλαδή χρειάζεται αυτό που λέτε εσείς δεοντολογία, λίγη τρυφερότητα, λίγη κατανόηση. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφει ότι είναι. Πάμε, πέρασε, τελειώσαμε. Είναι και πιο σοβαρά πράγματα από την υγεία κάποιου ανθρώπου. Τελειώσαμε αυτά. Τι κάνεις εδώ? Εγώ εδώ κυρίως ζω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το. Μοιράζομαι μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Έχω αποφασίσει τα 3 τελευταία χρόνια να έχω έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το παλεύω πολύ δύσκολο όμως, γιατί όλες οι δουλειές είναι στην Αθήνα. Δηλαδή τώρα κατεβαίνω κάτω και για τα γυρίσματα και για τις παραστάσεις. Κάναμε κάποιες παραστάσεις με το θέατρο εδώ, με ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο θα παίξουμε τώρα στο Ακροπόλ. Εντάξει.
κάνω και την επιχειρηματία και είναι τα μεγάλα χρέη που έλεγε προηγουμένω κάθε ιδιωτικό. Συγγνώμη που στα στον αέρα, αλλά πια κάποτε ήταν και η ώρα μα ζωή να ανοιχτεί λίγο, να ξεφύγει, να δημιουργήσει κάτι. Ανοησία. Τώρα είναι ρίσκο. Είναι... Όχι ρίσκο, είναι τραγικό. Εγώ που είμαι και δεν είμαι και καλό επιχειρηματία, ενώ στο οικονομικό κομμάτι, γιατί όλα τα αντιμετωπίζω όπω την κανονική μου δουλειά, ω κάτι μεταξύ πάθου, χόμπι και αφοσίωση. Δηλαδή, έκανα μαγαζί το οποίο το έχω αντιμετωπίσει ω θεατρική παραγωγή, όχι ω επιχείρηση. Αλλά ειδικά τι σημερινέ εποχέ είναι ανοησία να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει, το απολαμβάνω παρόλα αυτά. Ξέρεις, έχει αντίφαση αυτή η σχέση, όπω και με του ανθρώπου. Αυτό που με έναν άνθρωπο δεν μπορεί, σε παιδεύει, αλλά την άλλη τον αγαπά. Αυτή τη σχέση έχω εγώ και με το μαγαζί μου. Με τι υπόλοιπε δουλειέ αυτή είναι σχέση ζωή. Δηλαδή, το να παίζω στο θέατρο ή στο σινεμά ή στην τηλεόραση είναι κομμάτι τη ζωή μου, το αποφάσισα πολύ νέο, το κάνω, ήμουν τυχερό, μπόρεσα και το έκανα με τον τρόπο που ήθελα. Θεσσαλονίκη για καλύτερη ποιότητα ζωή, λιγότερα έξοδα. Όχι, τα έξοδα είναι παραπάνω. Ναι. Αν έχει δύο έδρε είναι χειρότερα. Ποιότητα ζωή σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, τη μετακίνηση, καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερα. Βλέπει του φίλου σου, μπορεί να πίνει ένα καφέ μέσα και στο 18ωρο που μπορεί να δουλεύει. Για όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εγώ αγαπώ και την Αθήνα, μου αρέσει η ζωή στην Αθήνα. Έχει τα δικά τη μειονεκτήματα, αλλά δεν. Είχα αποφασίσει ότι οδήποτε είναι καλύτερο, αλλά χωρίς δουλειές πλέον. Γιατί στην Ελλάδα του 2010 έως 2014, αυτό που ξέρουμε, καλό είναι να μην δουλεύεις, να μην έχεις καμία ανασχόληση. Οποιαδήποτε με οτιδήποτε καταπιάνεσαι είναι εναντίον σου. Και ειδικά αν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Στην καλύτερη περίπτωση δεν πληρώνεσαι. Στη χειρότερη πληρώνεις για να ασχοληθείς. Δεν γίνεται, είναι παράλογο. Βέβαια, εγώ αυτό το ρίσκο το κάνω εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή, τα περισσότερα θέατρα που έχω παίξει τα έχω κάνει εγώ παραγωγή. Τις περισσότερες δουλειές τις ξεκίνησα χωρίς αμοιβή. Αλλά τουλάχιστον τότε ξέραμε, δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τους άγαμους, έστησα μια ομάδα και είπα: ωραία, κάποιους μήνες δεν θα πληρωθώ, ενώ δουλεύω περισσότερο από όλους, γιατί έκανα και σκηνοθεσία και παραγωγή και τα κείμενα. Και ήξερα ότι 5 μήνες θα δουλεύω 10 ώρες, 15 την ημέρα και δεν θα πληρώνομαι. Αλλά δεν χρειάστηκε να πληρώσω τουλάχιστον. Τώρα σε λίγο φοβάμαι ότι θα πληρώνω κιόλας. Άγαμηθείτε κυβέρνηση, θα μπορούσατε να παρουσιάσετε. Όχι, άγαμηθείτε ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή να κάνετε ένα αφιέρωμα ενώ στο κυβερνητικό έργο. Α, στο κυβερνητικό έργο θα μπορούσατε. Ή άγαμηθείτε. Να είμαστε κυβέρνηση δεν θα γίνονται, γιατί είμαστε από τη φύση μας αντιπολίτες του εαυτού μας. Ναι. Οπότε εντάξει, βέβαια έχω σκεφτεί. Πάντως εσείς ως κυβέρνηση λιγότερο αγαμηθείτε θα ήσασταν. Δεν ξέρω, αλλά. Ή αγαμηθείτε, να το πω καλύτερα, να παρεξηγηθώ. Το κυβερνητικό έργο είναι εύκολο να το κρίνει κανείς. Το ζήτημα είναι δύσκολο είναι να γίνεις κυβέρνηση. Παρόλο που εμείς θεωρούμε στα άνθρωποι που κάνουμε σάτυρα ή κριτική, έχουμε αρκετή συγκατάβαση. Εγώ καταλαβαίνω πολύ τους ανθρώπους όταν τους δίνεις κάτι να κάνουν, όπως είναι μια επιχείρηση, μια κυβέρνηση. Έξω από την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση μιλάει πάντα πολύ εύκολα. Ξέρεις, είναι το πιο ωραίο μαγαζί η αντιπολίτευση. Και ορισμένα μικρά μαγαζιά της αντιπολίτευσης είναι φιλέτα. Και ξέρεις, σωστό αυτό. Και ξέρεις, πάντα σαν αντιπολίτευση έχεις και εύκολα και επιχειρήματα. Δηλαδή θα βρεις περισσότερους φίλους και οπαδούς των επιχειρημάτων σου. Βέβαια. Λοιπόν, και η άρνηση είναι εύκολη. Η θέση είναι πολύ δύσκολη και η θέση παράγει συγκρούσεις, παράγει, πώς το λένε, άλλου είδους αντιδράσεις οι οποίες σου στερούν και ψήφους. Λοιπόν, πάμε σε μικρό ωφέλιμο διάλειμμα, με στον Α89 για δελτίο ειδήσεων. Ωφέλιμο για όλους. Ωφέλιμο για όλους, βέβαια, το συζητάμε, να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε και να, αν μπορούμε και να εισπράττουμε και να πληρωνόμαστε όλοι μας την ώρα μας. Και παρερχόμαστε για ψυχοφέλιμη. Θέλω να γυρίσω και θέλω τη δική σου κριτική, είμαι εδώ στη σάτυρα εσύ, όπως εσύ επιθυμείς, γιατί είναι και νωρίς το πρωί και σε έχω ξυπνήσει, εγώ και εγώ, η Τζόρτζη αυτή, η Ιωαννίδου. Εδώ και δύο ώρες, ναι, για να είσαι εδώ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το ποτάμι. Και όχι μόνο για το ποτάμι. Και για το ποτάμι και για τη Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά τα νέα θετικά ή αρνητικά που έχουν μπει στις επιλογές της ζωής μας για τις τύχες της ζωής. Εγώ το κάνω σπάνια να μιλάω εφόλης της ύλης, έτσι. Τι? Δεν μιλάω εφόλης της ύλης και δημόσια. Πολύ σπάνια κάνω κανένα μικρό σχόλιο. Ωραία, ωραία, κάτσε να μαζέψω ερωτήματα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Εντάξει κύριε Μαναλτζή, μιλάω και με τον κύριο Μιχαηλίδη, αφού έχουμε κουβέντα δεν σταματά. Ηρακλής Μιχαηλίδης. Εδώ, Ηρακλής Μιχαηλίδης στο στούντιο. Και πάμε να ακούσω, Ηρακλή, την άποψή σου για το ποτάμι. Μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας, δημοσκοπικά πάει εξαιρετικά, χωρίς την ουσία να έχει δηλωθεί κάτι συγκεκριμένο. Έχει κάνει δύο εμφανίσεις. Έτσι έπρεπε, νομίζω. Δύο εμφανίσεις ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο έμπειρος δημοσιογράφος, με πολλές συμπάθειες κυρίως στην νεολαία. Δύο συγκεκριμένες εμφανίσεις, ελάχιστοι έχουν μιλήσει εκ μέρους του ποταμιού ή του ποταμού, αν θέλεις, του κόμματος στο ποτάμι. Νομίζω ότι Γιάννα Παπαδάκου σήμερα αργότερα έχει έναν εκπρόσωπο του κόμματος για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο του Α. Και τρέχει.
Δηλαδή, σιωπή, και αυτό παράγεται σε συμπάθεια. Παράγει η σιωπή, οι λίγες κουβέντες παράγουν επιπλέον συμπάθεια και εμπιστοσύνη, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες δημοσκοπικά, της κοινής γνώμης. Ορθότατο νομίζω έπραξε ο Σταύρος, επειδή το γνωρίζω και προσωπικά. Εντάξει, δεν είμαστε φίλοι, αλλά έχουμε κάνει μερικές κουβέντες. Ξεκίνησε ως καλεσμένος σε κάποιες εκπομπές του. Αργότερα παρουσίασε το βιβλίο του πρόπερση. Και πέρα την προσωπική συμπάθεια, νομίζω ότι ως κίνηση εμένα με ενθουσίασε. Ανεξάρτητα από το αν θα ψηφίσω, θα με πείσει το ποτάμι να είμαι ψηφοφόρος αυτής της κίνησης. Με ενθουσίασε ως κίνηση, καταρχήν. Έχουμε νέους ανθρώπους, πρόσωπα που δεν έχουν φθαρεί από την πολιτική. Έχουμε πολύ σωστή μέχρι στιγμής παρουσία, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μ' αρέσει, νομίζω ορθά πράττουν. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνουν ούτε δηλώσεις ούτε να κατεβάσουν το πρόγραμμά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας, θα μας πούν. Εντοπίζουν που είναι τα προβλήματα και είναι πολύ κοντά σε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Όλοι είμαστε απελπισμένοι. Κανένας από εμάς δεν περιμένει από το παλιό πολιτικό σύστημα το οποίο έφτασε στη χώρα μέχρι εδώ που την έφτασε να μας σώσει. Όλοι είμαστε καχύποπτοι, τουλάχιστον καχύποπτοι. Και όταν λέμε το παλιό πολιτικό σύστημα, μιλάμε για όλο το φάσμα το πολιτικό. Δηλαδή όχι μόνο για τα δύο μεγάλα κόμματα της κυβέρνησης, γιατί θεωρώ ότι ανάλογη ευθύνη έχουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έστρεψαν τη χώρα εκεί. Και φυσικά ανάλογη ευθύνη έχουμε και εμείς ως ενεργοί πολίτες και ως ψηφοφόροι. Πρέπει να πάρουμε ο καθένας τις ευθύνες που το αναλογούν. Το εάν ποτάμι... σου λέει και ο Σταύρος Θεοδωράκης, η Ηρακλή θα ήθελα να με στηρίξει, ενεργά. Να έρθει στην παρέα, να μπει σε ένα ευρωψηφό δέλτιο. Ή να σε στηρίξω στην περιφέρεια, αν και έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα στηρίξουν επίσημα κάποιους. Αλλά θα ήθελα εδώ, να είσαι στο κάδρο του κόμματος και να είσαι φανερά στην παρέα. Και αν ήδη αύριο την εμπειρία ζωής που είσαι αποκτήσει, πέρα από τη συμπάθεια της κοινής γνώμης, να την επενδύσουμε και να την κάνουμε όφελος για όσο άποψη κομματική. Θεωρητικά θα το σκεφτόμουν σοβαρά. Τον ακολουθούσες? Ναι, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά και αν είχαμε σύγκληση απόψεων και κοσμοαντίληψης και πρακτικής και στάσης απέναντι στα πράγματα, εφόσον με ενδιαφέρει να πολιτευτώ. Μέχρι στιγμής την έχετε πάντως. Φαίνεται αν την έχετε. Δηλαδή ναι. Είστε σε κοινά σημεία. Ναι, στα σημεία. Αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον καταρχήν έχουμε μια. Προσέξτε, ακόμα και αν δεν το γνώριζα τον άνθρωπο ή δεν είχαμε ενδεχομένως κοινές πολιτικές απόψεις, δεν ανήκαμε στον ίδιο πολιτικά και γεωγραφικά χώρο, θα μου άρεσε αυτή η κίνηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή βλέπω ότι είναι σοβαροί οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλεί αυτή τη στιγμή και όλοι αυτοί που αποτελούν το γενικότερο πλαίσιο, από τον Νίκο Δήμου που θα πω έτσι, αναφέρω τα στοιχεία, ένα όνομα, μέχρι τους νεότερους συνεργάτες του, είναι άνθρωποι που με πείθουν ότι κάτι μπορούν να κάνουν για τη χώρα. Δηλαδή είναι υγιείς δυνάμεις, νέες δυνάμεις. Και όταν λέω νέες, δεν εννοώ ηλικιακά μόνο. Έτσι δεν είναι. Αυτοί που φαίνονται κυρίως να ενοχλούνται, τουλάχιστον στις αντιδράσεις τους δημόσια, ίσως γιατί στις πρώτες δημοσκοπήσεις φαίνεται να παίρνουν από τη δική τους δεξαμενή ψηφοφόρων, που θεωρούσαν ότι τους είχαν παγιώσει και τους είχαν σίγουρους ως ψηφοφόρους, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύει ή φαίνεται να έχει ισχυρό πλήγμα στα πλευρά του, που είναι η νεολαία του, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται σιγά σιγά δημοσκοπικά να εξαντλείται πλέον. Δε χτες, συνομιλώντας στο στούντιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στη δημόσια αναφορά του μου έβαλε μαζί, χωρίς να τα εξισώνει σε καμία περίπτωση, αλλά μαζί στην κρίση των απογοητευμένων ψηφοφόρων, το ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή. Όχι γιατί ταιριάζουν, αλλά σου λέει είναι απογοητευμένος ο πολίτης, δεν θα το σκεφτεί πολύ, ή θα πάει στη Χρυσή Αυγή γιατί θέλει δεμπατζίδες, ή θα πάει στο ποτάμι. Γιατί έχει συμπαθεί στον δημοσιογράφο. Τι σημαίνει αυτό, να το σκεφτούν αυτοί. Ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, οι συγκεκριμένες πρακτικές τόσο χρόνο, σε όλο το φάσμα, τη Χρυσή Αυγή μέχρι την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, μας έχουν απογοητεύσει βαθύτατα, δεν έχουν καμία πρόθεση. Και ακόμα και αν με κάποιους συμφωνούμε σε κάποιες προτάσεις λογικές για το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, με την πρακτική τους, με την ηθική τους και με τον τρόπο που χειρίστηκαν τα ζητήματα, όλοι είμαστε εναντίον τους. Γιατί. Και... Λες, οι ίδιοι που τα έκαναν θάλασσα, οι ίδιοι απογοητεύονται και μαστιγώνουν τη θάλασσα αντιδρώντας κάτω από πανικό. Ακριβώς. Μαστιγώνουν τη θάλασσα, δηλαδή. Ναι, τόσα χρόνια όταν φωνές, ας πω, μικρές φωνές που ακόμα και εγώ, ένας απλός πολίτης, όταν έλεγα δημόσια γκρίνιαζα για ορισμένα πράγματα, με θεώρησαν γραφικό και μου λένε ότι πάνε όλα τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ο τρόπος που πολιτεύτηκαν, η ψηφοθυρία, η πελατειακή σχέση και ο άκρατος λαϊκισμός, κυρίως της αριστεράς, γιατί σε αυτήν πρέπει να υπηρεσουν περισσότερες ευθύνες. Μου κάνει εντύπωση που το λες. Ναι. Που το λες ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, γιατί ότι... προέρχομαι από αυτό το χώρο, ναι. Και οφείλω να είμαι ακόμα πιο επιχρητικός. Διότι με απογοητεύει, γιατί σε αυτό το χώρο υπήρξαν διανοούμενοι, υπήρξαν έντιμοι άνθρωποι, υπήρξαν άνθρωποι, στους οποίους τους κατατρόπωσαν. Η ίδια η αριστερά, τα ίδια της τα παιδιά, και γι' αυτό κατόρθωσε να μεταλλαχτεί και η έννοια της αριστεράς. Δηλαδή, ο κρατιστής και αυτός που κρύβεται στα φωτά, είναι ειδικά του κρατικού συνδικαλισμού, ξαφνικά είναι αριστερός στην Ελλάδα. Τι σχέση έχει όλη αυτή η αριστερόστροφη δίθεν ρητορική με την πραγματική αριστερά? Η αριστερά σημαίνει ότι θέλω μια καλύτερη ζωή, θέλω μια καλύτερη κοινωνία, θέλω κάτι δικαιότερο, θέλω ελευθερία, θέλω δημοκρατία, θέλω ελεύθερη σκέψη. Αυτό είναι για μένα αριστερά. Όλα αυτά τα μικρά μαγαζάκια, τα ολοκληρωτικά και τα συντεχνιακά, δεν είναι αριστερά για μένα. Η Χρυσή Αυγή ως φαινόμενο σε εφνιδίασε? Πέρασαν γεμάτα τρία χρόνια. Δεν εφνιδίασε. Οι εξελίξεις. Δεν περιμένω ότι θα πάμε. Πάντα φοβόμουν ότι θα έχουμε μια έξαρση, αλλά όχι με τέτοιο θεαματικό τρόπο. Και με ευνηδιάζει και με τρομοκρατεί. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν εκεί, καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Ως ψηφοφόροι, λες. Ως ψηφοφόροι. Ναι, φυσικά. Δεν μιλάω. Γιατί υπάρχουν τρία κομμάτια. Είναι οι εμπνευστές 200 χρόνια πίσω. Είναι οι στρατευμένοι, ας πούμε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και είναι και οι ψηφοφόροι που συμπαθούν μια. Μιλάω για ψηφοφόρους. Ναι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των πραξιών τους, με τις οποίες εμείς διαφωνούμε. Όχι, διαφωνούμε όχι μόνο επί της αρχής, σε όλα τα επίπεδα. Γιατί οτιδήποτε είναι ολοκληρωτικό, οτιδήποτε έχει σχέση με τη βία, για μας είναι πλήρως. Έχουμε πλήρη αντίθεση. Μιλάμε για δημοκρατία με όλα τις τα ελαττώματα, με όλα τις τα προβλήματα, είτε για άμεση είτε για έμεση. Εντάξει, θα ήμασταν ευτυχέστερα αν είχαμε πολύ περισσότερη δημοκρατία, γιατί στην ουσία με τον τρόπο που λειτουργήσε όλο το πολιτικό σύστημα καταστρατήγησε τους θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλά η λύση δεν είναι να πάμε στον ολοκληρωτισμό, και σε κανένας είδους ολοκληρωτισμό. Είναι αποτρόπαιο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το μίσος, η μισαλλοδοξία είναι ότι ο χειρότερος σύμβουλος. Σε φοβίζει επίσης το γεγονός ότι ο ακραίος λόγος που παράγεται από τους βουλευτές ή από τα φανατικά μέλη της Χρυσής Αυγής φανατίζει περισσότερο το κοινό τους, τους ψηφοφόρους? Παράδειγμα, θέλω να σου πω, που για μένα είναι τεράστιο δημοσιογραφικό σφάλμα, άλλο ένα στη σειρά των σφαλμάτων των δημοσιογράφων που διαχειριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, στο θέμα της άκρας δεξιάς και της Χρυσής Αυγής. Χθες πήγε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής να συνομιλήσει μέσα στις φυλακές του Κορυδαλού με τους βουλευτές που είναι υπό άρση ασυλίας. Η ΑΤΑΚΑ δε καλώς ήρθατε, σύντομα θα ξανάρθετε εδώ. Την αναπαρήχθη από τους δημοσιογράφους σε τέτοιο υπερβολικό βαθμό, θεωρώντας ότι το κοινό που μας ακούει θα πει: «Α, τι κακή κουβέντα που είπε ο Μιχαλολιάκος ή ο Λαγός. Κακός την είπε. Εθίχθην ή πολύ χαμηλό το επίπεδό του». Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το μήνυμα προς τα έξω είναι μήνυμα χαράς για πολλούς απογοητευμένους, προδομένους πολίτες που θεωρούν ότι αυτή η ατάκα του Μιχαλολιάκου είναι ατάκα ηγετική, και στην οσυρή σκέψη του, που είναι οσυρή, όχι ήθελα να προσβάλλω τους πολίτες, αλλά τώρα όσο είναι ξαθλιωμένος, κάνει ρευματοκλοπή όπως μιλήσαμε πριν από λίγο για να επιβιώσουν τα παιδιά του, θα αρπαχτεί, θα πιαστεί από το γιακά οποιοδήποτε. Φυσικά. Αυτό εκμεταλλεύεται και η Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι αυτή η ρητορική, αυτό το κήρυγμα μίσους, γι' αυτό βρίσκει έδαφος. Πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν δίκιο αυτοί που είναι οργισμένοι, έχουν δίκιο αυτοί που είναι θυμωμένοι, αλλά δεν είναι η λύση, ούτε αυτός είναι ο τρόπος. Γιατί μέρος του πολιτικού συστήματος και αιχμή του παλιού πολιτικού συστήματος είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από όλο αυτό. Είναι μια άλλη εναλλακτική λύση για να πάμε πάλι σε ολοκληρωτικές. Είναι τα σκουπίδια κάτω το χαλί. Έτσι. Είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά ότι όσοι σωτήρες προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν τις χώρες τους, κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό. Κατέστατον. Έχουν προκύψει εμφύλοι, έχουν προκύψει σφαγές. Κανένας ολοκληρωτισμός δεν οδήγησε. Και επίσης ιστορικά όλες οι μεγάλες επαναστάσεις είχαν εμφυλίους μετά. Λοιπόν, δεν μιλάμε και για επαναστάσεις εδώ. Μιλάμε για μια λογική, για μια στρατοκρατική αντίληψη των πραγμάτων, η οποία δεν μπορεί να μας οδηγήσει. Δημοφιλείς συμπαθείς σε κάλεσαν στην Ελιά εσένα? Σε συνάντηση της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι δεν θα με καλούσαν. Γιατί? Σε συμπαθεί ο κόσμος, σου λέει, και αν και όταν χρειαζόταν, ξέρω, κάποιοι χώροι να εισπράξουν ψήφους, και συνήθως τους ηθοποιούς που είναι δημοφιλείς, επειδή μας βλέπουν ότι είμαστε ελκυστικοί για να γεμίσουμε και το καζάνι με το κουτί με τα ψηφαλάκια, όπως τα λένε, μας καλούν τότε. Επί της ουσίας ποτέ. Αυτό συνέβαινε παλιότερα. Όποτε χρειαζόταν βοήθεια, πάντα σε παρατηρούν και λέγανε: «Εντάξει, δεν θέλουμε να συμπαραταχθούμε». Αλλά όταν ήταν να παράξουν πολιτική, όταν ήταν να κάνουν πράγματα σοβαρά για τη χώρα, επειδή δεν τους ενδιαφέρει
ενδιέφερε. Φοβάμαι ότι περίπου το 80 με 90% των πολιτικών δεν τους ενδιέφερε να κάνουν κάτι για τη χώρα. Γι' αυτό ούτε άλλοι, οι περισσότεροι ήταν ανίκανοι. Ένα με πολύ πολύ μεγάλο μέρος. Οι υπόλοιποι ήταν αδιάφοροι. Και είναι ακόμα χειρότερο, είναι χειρότερο να είσαι αδιάφορος από το ανίκανος. Ξέρεις κάτι, Ιωκλή. Σε διεύρυ καρέκλα τους πώς θα ξαναεκλεγούν και ποτέ τι θα αφήσουν την επόμενη μέρα που θα φύγουν στη χώρα ως παρακαταδίκη πολιτική. Πώς θα οργανωθεί αυτή η χώρα. Δηλαδή, κατορθώσαμε τα τελευταία 40 χρόνια που έπρεπε, που ήταν δηλαδή επιτακτική ανάγκη, να ξεπεράσουμε το σύνδρομο του εμφυλίου και να γίνουμε μια οργανωμένη κοινωνία, ένα οργανωμένο κράτος, φιλικό για να μπορούμε να ανθίσουμε κι εμείς ως πολίτες. Καναστήσαμε ένα πολύ άδικο πράγμα. Οι παλιότερες γενιές, και έχουν δίκιο οι νέοι που αγανακτούν. Αλλά προς Θεού, δεν χρειάζεται να τα σπάσουν όλα. Μπορούμε μέσα από το διάλογο και μπορούμε μέσα από άλλες πρακτικές, από καινούργιες δυνάμεις, να φτιάξουμε κάτι για αυτόν τον τόπο και να το κάνουν οι νέοι. Έχουν δίκιο που μας βρίζουν, αλλά δεν είναι η βία λύση. Ξέρεις που με ταξιδεύει ο λόγος σου. Έχεις διάθεση να μιλήσεις. Με ταξιδεύει το ρόλο στην πολιτική κουζίνα. Στις μικρές και μεγάλες προδοσίες και στους καημούς και στις νοσταλγίες που ο Έλληνας τις έχει βαριά πληρώσει η συνείδησή του, ένα μεγάλο κομμάτι μάλλον του ελληνισμού, και αυτές δεν θεραπεύονται, γιατί κανείς δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει τα απλά πράγματα, να αποδεχτεί λάθη του παρελθόντος και να δει σήμερα πώς μπορεί να ξαναφτιάξει μια νέα ιστορία, την ιστορία του μέλλοντος, με καλύτερες επιλογές για τον Έλληνα πολίτη. Μα πρέπει να το κάνουμε, γίνεται αλλιώς. Δηλαδή το δάκρυ στην πολιτική κουζίνα, η συγκίνηση, όχι μόνο για την υπέροχη μουσική, αλλά για το σενάριο. Για τα λόγια που βγάζαν χαρακτήρες που δείχνουν τον Έλληνα που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία σκέψης, σε αυτό το δράσιμο της ψυχής του, πίσω λίγο πολύ ήταν τα λόγια που έπεισε από λίγο, ξέρεις. Σκεφτείτε ότι 70 χρόνια μετά και αυτό το πράγμα συγκίνησε τους Έλληνες, γιατί είναι μια μεγάλη πληγή που την κουβαλάμε. Και μεταφέρεται αυτή η πληγή μέσα στο DNA. Δεν χρειάζεται να το έχει ζήσει. Ακόμα και οι άνθρωποι ένιωσαν ότι υπάρχει μέσα τους αυτή η πληγή και οι άνθρωποι που αγνοούσαν και τα γεγονότα. Και τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά όλη και την πρόσφατη ιστορία μας. Δηλαδή υπάρχει μια μεταφυσική σχέση με αυτό που ζούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε συλλογική συνείδηση, συλλογικό υποσυνείδητο, υπάρχει. Και πρέπει να είμαστε, είμαστε ένας λαός, μια χώρα, αν θέλετε ένα έθνος. Και έχουμε ιστορία. Και μέσα από την ιστορία μας, μέσα από την κατανόηση και από την αλληλεγγύη, από την τρυφερότητα, πρέπει να φτιάξουμε πολιτισμό. Δεν γίνεται διαφορά. Υπολογίζονταν τότε περίπου 1.200.000 τουλάχιστον Έλληνες που ήρθαν ως πρόσφυγες και στη Θεσσαλονίκη και στην. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και 1.200.000 περίπου είναι οι εγγεγραμμένοι πλέον, οι σαφώς εγγεγραμμένοι άνεργοι που είναι στο καθεστώς πλήρους φτώχειας στη χώρα μας, δηλαδή που δεν υπάρχει κανένα πιάτο στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι δεν βάζουμε και τα προστατευόμενα μέλη, γονείς, παιδιά, σύζυγοι πιθανώς ή άτομα στην ίδια παρέα. Είναι μια προσφυγιά του σήμερα, την οποία βέβαια δεν την επικοινωνούμε έτσι, δεν τη βιώνουμε έτσι. Ίσως ο ιστορικός του μέλλοντος την δει καλύτερα, πιο καθαρά από εμάς. Έχω πει πριν πολλά χρόνια, πριν αρχίσει αυτή η μαζική μετανάστευση, σε μια αστεία τάκα των αγαμών, ότι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες. Και αποδείχθηκε τελικά ότι τίνει να γίνει πραγματικότητα, ήταν ένα πικρό αστείο. Ενώντας κάτι άλλο με αφορμή άλλα πράγματα, για τη συμπεριφορά αυτού που λέγαμε κράτος απέναντι στους ίδιους τους υπηκόους του, και σιγά σιγά έφτασε αυτό πια να έχει και πραγματική βάση, να νιώθεις ξένος στην ίδια σου την πατρίδα, να νιώθεις εχθρικά. Δηλαδή αν δεν κατορθώσουμε να έχουμε αυτό που ονομάζουμε, αυτό που ανήκει σε όλους μας, το κοινό μας, το κράτος μας, η χώρα μας, το έθνος μας, όπως και να το χαρακτηρίσουμε, είτε πολιτικά, είτε πολιτιακά, είτε κοινωνικά, αν καταλαβαίνουμε να θεωρήσουμε ότι είναι δικό μας, ότι έχουμε υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό. Αυτό σημαίνει, χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται εμπέδωση της δημοκρατίας. Σημαίνει ότι πρέπει να τηρώ κάποια όρια και να έχω κάποιες υποχρεώσεις στο κοινό, στο σύνολο των ανθρώπων. Αυτό είναι που απολέσαμε. Και να αποφασίσω ότι πρέπει να βρω χώρο, χρόνο και διάθεση να λάβω παιδεία. Να βασανίσω το μυαλό μου λίγο. Ναι, αλλά πριν βασανιστεί ο άνθρωπος, απαιτεί αυτό το οργανωμένο πράγμα που ανήκει σε όλους μας, απαιτεί να το σεβόμαστε όλοι και να τηρούμε κάποιους όρους και κανόνες. Αυτό έχουμε χάσει. Παλιότερα πάντα ήμασταν, είχαμε σαν κέντρο της κοινωνίας μας, λόγω της τουρκοκρατίας, είχαμε την οικογένεια. Ο βασικός πυρήνας, ο κοινωνικός μας, δεν ήταν μια μεγαλύτερη ομάδα. Ήταν κυρίως η οικογένεια. Είχαμε μια οικογενειοκρατική αντίληψη.
Γι' αυτό και στην πολιτική μας, γι' αυτό έχουμε και αυτό που ονόμασε κάποιος φαύλο οικογενειοκρατικό καπιταλισμό. Ναι. Αυτό, εντάξει, είναι καλό και θα παραμείνει. Εμείς και οι Σιτσιλιάνοι είμαστε έτσι. Είναι, είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από τις οικογένειες. Αλλά απ' την άλλη, ότι είναι δημόσιο, ότι είναι κοινό, πρέπει να το ξέρουμε ότι είναι έξω από την πόρτα μας, ανήκει σε όλους μας. Εκεί πάσχουμε. Γιατί σε ατομικό επίπεδο μια χαρά τα καταφέρνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση, κατανόηση. Δώσουμε μια δυνατότητα, πάμε σε ένα ωφέλιμο διάλειμμα να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πρεμιέρα την Παρασκευή. Να πούμε δύο λόγια για την πρεμιέρα. Ναι. Θέλω να πει και δύο λόγια γιατί αν εσύ πληρώνει φόρο σου, αν κοιτά το καμπατοκιβώτιο κάθε πρωί στο σπίτι. Αυτό είναι μια θέση. Θα σα, αλλά θα συζητήσουμε και αυτά. Εγώ πρέπει να πληρώνω σε λίγε μέρε. Και αν αισθάνεσαι ότι τελικά με το μνημόνιο αλλάζει προ το καλύτερο τη ζωή μα ή όχι, αλλά μην μου απαντήσει τώρα, κάνει υπομονή να φέρει του κάτι να είναι μόνο έτσι για να μπορέσει με ψυχραιμία μα να απαντήσει πετέρα ο κ. Μιχαλίδη. Να μην βάζετε να κάνω μάθημα γιατί εγώ λέω τον πόνο μου και δεν νομιμοποιούμε εγώ τώρα να λέω δημόσια όλα αυτά τα βουλιά. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Επιστρέφουμε εδώ στην δική μας ραδιοφωνική παρέα, στην δική μας διαφορετική συντροφιά, με καλεσμένο στο στούντιο του ραδιοφώνου του Α96,5, τον Ηρακλή Μιχαηλίδη. Πάμε λίγο στην πρεμιέρα, Παρασκευή. Παρασκευή 28 Μαρτίου στο θέατρο Ακροπόλα, Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου, ένα εκπληκτικό νεοελληνικό έργο. Πολλά από τα πράγματα που κουβεντιάζουμε είτε με το χιούμορ του έργου είτε με τη συγκίνηση έχουμε ένα νεοελληνικό έργο πολύ σπουδαίο κατά τη γνώμη μου, το οποίο παίξαμε στη Θεσσαλονίκη σε σκηνοθεσία του πολύ σπουδαίου. Πέρασε το τεστ δηλαδή, έτσι. Πέρασε το τεστ στη Θεσσαλονίκη και παίζουμε τώρα στην Αθήνα. Πολύ σπουδαίο ο σκηνοθέτη, ο Τσέζαρη Γκραουζίνη, σκηνικά ο Πάρη Μέξη και μουσική ο Δημήτρη Θεοχάρη. Η αφεντιά μου με δύο νέους ηθοποιούς, πολύ ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους για αύριο. Γιατί να ξέρετε, όσους ηθοποιούς έχω βγάλει για πρώτη φορά ξεκινώντας, όλοι έχουν κάνει μεγάλα πράγματα στη δουλειά, παραμένουν στο χώρο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και πολύ παρηγορητικό το έργο. Πολύ για αυτό που ζούμε, για τη στεναχώρια που περνάμε, όλη αυτή την εθνική μελαγχολία που έχουμε. Νομίζω ότι του παρηγορεί και βγαίνει πάντα πιο αισιόδοξο μέσα. Άγριος Σπόρος, 28 Μαρτίου, θέατρο Ακροπόλ. Θέατρο Ακροπόλ. Γκραουζίνης, Γιάννης Τσίρος. Μπορεί να κάνουμε, ξέρεις, μια γιάφκα, αν θέλετε, προς το μεσημέρι. Καλύτερα να την γράψουμε. Αν ξυπνάτε πρωί στην Αθήνα, μπορείτε δηλαδή και όλοι μαζευτείτε εκεί να κάνουμε μια γιάφκα εκεί. Στο Ακροπόλ. Στο Ακροπόλ. Είμαστε downtown εκεί. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε να δείτε το έργο και μετά νομίζω θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε πορεία κατευθείαν στη Σταδίου. Να πούμε, ήθελα να σου πω, θέλω να επαναλάβω που είπα στον αέρα, ότι πολλοί που χαίρομαι από μια παρέα κάποιων φίλων, κολλητών, είστε 4-5 άτομα, δεν ξέρετε παραπάνω, πέστε εγώ 4-5 μπορώ να μετρήσω. Δεν μπήκατε στη φθορά του χρόνου. Δεν εννοώ την ηλικιακή, την αισθητική. Μιλάω την ιδεολογική και από θέμα συμπεριφοράς και άποψη ζωής. Και έχετε παραμείνει ατόφιοι και κάνετε τη διαφορά. Και ο νόνο ήταν, το πήραν το μήνυμα και οι Κροατές. Ναι, εντάξει, άμα το λες εσύ, εγώ εντάξει, ναι. Χαίρομαι. Γιατί... Είναι άποψη αυτό, ξέρεις, το να πεις ότι και το να καταγίνουμε τα κοινά και η δημοσιότητα και όλες αυτές τις δουλειές δεν πρέπει να μας αλλάζουν στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Αλλού είναι η ουσία της ζωής και αλλού είναι και η χαρά της ζωής. Και η διαφορά ήταν ότι τα είπες όλα στην προηγούμενη μας κουβέντα, χωρίς να δείξεις επιθετικότητα, καταγγελτικό λόγο, με την έννοια ότι θέλω τώρα να βάλω κάποιον κάτω και τον κομπανάω επειδή έχω τη δυναμική του μικροφόνου. Δεν έχει τα είπες όλα όπως έπρεπε. Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παράξει τίποτα. Μόνο κακό μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά κράτησες περισσότερους ακροατές κοντά σου, να ακούσουν την κουβέντα σου. Συνεννόηση. Ας πιαστούμε χέρι-χέρι. Μακάρι. Να με δανειστώ ένα σύνθημα από ένα χώρο που δεν είναι και δεν μου είναι συμπαθής. Αλλά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μαζί, όχι χώρια. Να μην χωριστούμε, παιδιά. Είμαστε πάντα επιρρεπείς. Θα τα πούμε στο Ακροπόλ, στον Άγριο Σπόρο. Ναι. Ίσως και ως γιάφκα. Και ως θεατής. Ως γιάφκα, ναι. Ως θεατής. Είναι και ενδιαφέρον πολιτικά το έργο, να το δούμε. Είναι πολύ σημερινό και ελληνικό. Βεβαίως. Και ίσως και τα πούμε και τις επόμενες ώρες. Να σε προλάβουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και πριν στη Μαργαρίτα. Εντάξει. Εγώ πριν από λίγο έμαθα την Μαργαρίτα και πιάστηκα αδιάβαστο και πολύ. Με κοιτάνε όλοι εδώ στο στούντιο. Δεν πειράζει, εντάξει. Ελάτε να φάτε, έχει καλό φαγητό. Βλέπω ότι έχουμε. Ναι, θερμά σε ευχαριστώ. Τα απολαμβάνω το φαγητό.